Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ, μαντέψτε πού. Μετά από 30 επεισόδια, μετά από αμέτρητες μάχες, μετά από πολλά Pokémon ψόφια ζωντανά, το αντιπάλου ψόφια, δικά μου ψόφια, μετά από πολλές πόλεις, πολλές περιοχές, πολλές routes, πολύ γρασίδι, πολύ μάχη, πολύ κακό, πολύ τιμάκο, πολύ τιμάγμα, πολλούς gym leaders, πολλούς 4 Elite 4, και 8 gym leaders, εντάξει. Πολύ βάσανο, πολύ κακό. Πολύ συμφορά. Πολύ ωραία πράγματα. Πολλές εκπλήξεις, πολλές ανατροπές. Πολλές επικές μάχες. Πολλές βαρετές μάχες. Πολλά puzzles. Πολλά κτίρια. Πολλές εξωτερικές περιοχές. Πολύ πράγμα, τέλος πάντων. Μετά από όλα αυτά, είμαστε εδώ, στην Pokémon Sienna. Στον Champion θα πολεμήσουμε αυτή τη φορά. Έχοντας πολεμήσει τους 4 Elite 4, πολύ εύκολες μάχες όλες, είμαστε έτοιμοι εδώ να πολεμήσουμε τον Champion της... ποια είναι η region, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Πάντως του παιχνιδιού Flora Sky. Είμαστε εμείς εδώ, ο Μάριος, με το sprite του trainer της Pokémon Emerald ή της Ruby, γιατί hack της Pokémon Ruby είναι, νομίζω. Με αυτά τα Pokémon εδώ. 1, 2, 3 και 4 Pokémon τα βάλαμε τώρα. Δεν μην έχουν πω πολλά για αυτά τα Pokémon. Μας έχουν βοηθήσει όμως, αλλά λιγότερο. Είσαι level 56, αλλά δεν έχεις κάνει τίποτα με τη ζωή σου, Σέρτς. Αλλά εντάξει, περισσότερο. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Για το hashtag TAS και για το Floyd. Το Floyd, εντάξει, και αυτό σχετικά πρόσφατο είναι στο Victoria Road μπήκε. Αυτοί οι δύο οι επιζώντες της σφαγής, μπορώ να πω, ότι τους έχω εδώ πέρα στην καρδιά μου. Δεν θέλω να πεθάνουν, θέλω να μας βοηθήσουν. Και πρέπει να πω ευχαριστώ στο hashtag TAS για όλα. Στο Elite 4 είναι αυτός που μας βοηθάει περισσότερο, κακά τα ψέματα. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, hashtag TAS. Και Floyd, και εσένα σε ευχαριστούμε για όλα. Και όλους τους άλλους βασικά σας ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ και εσάς για όλα. Ποιος το περίμενε ότι μετά από όλο αυτό το πράγμα θα ήμουν εδώ και θα πολεμούσα τον Champion, ο οποίος θα δείτε σε λίγο ποιος είναι. Μετά από όλα τα νεκρά Pokémon, τα οποία δεν θυμάμαι τα ονόματα τους, να πω κάποια ενδεικτικά. Γκάλσουπ, ας πούμε, ο JJ, ο Τάφιου, ο Σάμπαλα Χάμπαλας, ο πώς το λένε τον άλλο, ο Plant Face, όλοι αυτοί που πέθαναν αδίκα στην τέτοια, ο Τέχαν Ζέφα, ο Janitor, ο Larry, ο άλλος, πώς το λένε, πώς το λένε τον άλλο. Ο Τεν, ας πούμε, κάποιος άλλος δεν πέθανε στη μάχη, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Και άλλα Pokémon τέλος πάντων πεθάνανε, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Ο Πυθικούης από την αρχή της σειράς, ας πούμε. Πολλά Pokémon, πολλά. Το Λαϊνούν, πώς το λέγανε. Ο Ζαχαρίας. Α, και ο Θάνος. Όλοι αυτοί πεθάνανε. Γιατί? Για να μπορέσουμε να νικήσουμε εμείς εδώ. Βαράει του Messenger, περιμένετε. Κάποιος άκερος μου στείλε mail. Μήνυμα βασικά. Αλλά τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι είμαι εδώ. Έτοιμος. Ήδη μεγάλη μάχη. Ω ναι. Με τη Σύνθια. Η Σύνθια είναι ο Champion. Όπως και στην Pokémon Diamond, Pearl, Platinum. Έτσι και εδώ είναι ο Champion. When look at you tells me many things about you. Together you and your Pokémon overcame all the challenges you faced. However difficult. It means that you've triumphed over any personal weaknesses too. The power you learned, I can feel it emanating for you. That's enough talking, let's get on. Why you're here? I, Cynthia, accept your challenge as the Pokémon League champion. There won't be any let up for me. Oh no, η Cynthia δεν είναι επεξεγέλασε trainer σαν τους άλλους. Είναι ένας δύσκολος trainer. Είναι ο champion προφανώς. Γι' αυτό είναι και δύσκολος, γιατί είναι ο πρωταθλητής της region. Και ξεκινάει με ένα Pokémon το οποίο δεν το έχει στην Pokémon Diamond Pearl Platinum, επειδή προφανώς είναι της 5ης γενιάς. Αλλά το Buffalant θα μας κάνει τη ζωή κόλαση, ή θα δούμε. Αρχικά θα πάμε προφανώς στο Floyd, αυτή είναι η προφανής κίνησή μας. Τώρα αυτό προετοιμάζεται για η Heads μας, το οποίο είναι πολύ καλό, γιατί είναι μια κίνηση την οποία μπορούμε να την πάρουμε πολύ εύκολα. Έτσι. Ναι, και έκανε πιο πολύ damage από ό,τι περίμενα, γιατί εντάξει, rock type κίνηση είναι. Όχι, έχει και αυτό earthquake.
Floyd, μπορείς να το πάρεις. Δεν θέλω να αρχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Το... Λάχα κάνεις αυτό. Το έφαγες λάχανο. Τι μου λες τώρα, Floyd. Ένα earthquake που έχει αυξήσει το defense από το head smash, έτσι. Ρε γλεντιά. Και καλά, και αυτό το earthquake το παίρνουμε, έτσι. Άμα ήταν σωστά τα μαθηματικά μου, το παίρνουμε το earthquake. Και το δικό μας earthquake πόσο κάνει, τόσο, Λοιπόν, τώρα θέλει λίγο στρατηγική όλο αυτό, για να μπορέσουμε να το νικήσουμε εύκολα. Βασικά θα βάλουμε άλλο ένα Hyper Potion, για να τον φέρουμε τον Floyd Full HP. Αυτός θα συνεχίσει το βιολί του, earthquake, βαράτε βιολιντζίδες. Και εμείς έχουμε earthquake, μην πάρεις critical hit. Όχι, όχι, γαμώτο, όχι Buffaland. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Δεν έπρεπε, Buffaland, δεν έπρεπε. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μια κίνηση που να τον σκοτώσει γρήγορα, ποια είναι? Δεν ξέρω. Αυτός τώρα λογικά έχει το earthquake του. Έχει τη normal type κίνηση λογικά, το head charge και ποια άλλη που θα μπορεί να βαρέσει. Κάποια που να βαρέσει του παλαμίδα super effective, ή γενικά να του κάνει πολύ damage, δεν νομίζω. Αλλά και από την άλλη ο παλαμίδας τι να κάνει που με τις stab κινήσεις που δεν έχει. Το cosmic beam θα μπορούσε να πάει. Ίσως να αυξήσει και το defense του, αλλά καλά θα μπορούσε να πάω και στον Jonathan Elge ακόμα και απλά να ελπίζω να το σκοτώσουμε τον Brick Break. Αλλά νομίζω άμα πάω στον παλαμίδα, καταρχάς Floyd, σε ευχαριστούμε, θα σε θυμόμαστε. Γιατί ξέρω ότι δεν θα έχω την ευκαιρία αυτή να σου τα πάω αυτά όταν φύγουμε από εδώ. Παλαμίδα πήγαινα, πιστεύω το έχεις πιο πολύ από όλους. Με πολλά Cosmic Beam τέλος πάντων, το RLS δεν κάνει πολύ, παραδόξως. Να σε κοιμήσω. Ναι, θα σε κοιμήσω, θα προσπαθήσω να σε κοιμήσω τουλάχιστον. Ξανά θα προσπαθήσω, ξανά θα φαϊλάρω, προφανώς. Άρα έχει Ball Cup, Head Charge, Head Smash, συγγνώμη, RLS και Earthquake. Άρα, άμα τον κοιμήσουμε... Ναι, επιτέλους τον κοιμίζουμε. Οπότε, πρέπει τώρα να δράσουμε γρήγορα. Θα πάμε στο Espeon. Έτσι. Όχι, όχι με τη μία, γιατί με τη μία. Reflect πρώτα απ' όλα. Βασικότατο. Earthquake up, αυτό θα κάνει πολύ. Αυτό θα κάνει Mr. Nathan Buffaland που να σε πάρει. Λογικά αυτό θα συνεχίσει, έτσι. Οπότε μπορούμε να πάμε στον παλαμίδα και να καλά κάνει εσύ το βιολί σου. Βασικά τώρα αυτό είναι πρόβλημα, έτσι. Γιατί δεν μπορώ να τον πάμε για χυπνώσεις. Καλά, το defense το έχει φτάσει στα ουράνια, δεν συζητάω. Άμα το πάμε για χυπνώσεις και δεν βαρέσει, μετά θα μας σκοτώσει, οπότε προτιμώ... Όχι, ψόφισε Floyd, το ξέχασα. Οπότε τώρα τι κάνουμε, ρισκάρουμε? Ή καλά, ούτε ο Jonathaniel πρόκειται να το πάρει. Να πάρει πολύ damage, αλλά μετά θα πάει για earthquake, έτσι. Μπορώ να το κάνω predict όλο αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά μετά θα φύγει και το reflect, ίσως να μην έπρεπε να το κάνω έτσι όλο αυτό. Ίσως, άπαπα. Τώρα με πάω στον παλαμίδα, νομίζω κάτι θα βγει, έτσι. Δεν θα πάει για... Ναι, earthquake, αυτό. Αυτό θα βγει. Και okay, σκέφτηκα σωστά. Και χυπνώσεις, πετυχαίνει το χυπνώσεις. Ναι. Οπότε, Buffaland, σε παρακαλώ αυτή τη φορά, κοιμήσου για παραπάνω ώρα. Σε παρακαλώ όμως. Σε ηκετεύω. Τώρα εγώ ή πρέπει να χυλάρω ή πρέπει να πάω για reflect. Θα χυλάρω. Και θα ελπίσω ότι θα μείνει ξύπνιος για ένα ακόμα γύρο, ώστε να μπορέσω να πάω και για Reflect. Και κοιμάται ακόμα, το οποίο είναι πολύ υπέροχο, γιατί θα μπορούμε να πάμε για Psychic, να του χαμηλώσουμε το Special Defense. Head Smash, πήγαινε για Head Smash. Βασικά είναι πρόβλημα, αλλά τι μπορώ να κάνω γι' αυτό εγώ, θα πάω για... Λίγο ήθελε! Τώρα το Head Smash αυτό θα μας σκοτώσει, τι θα μας κάνει? Mr. Nathan. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Πεθαίνουμε, Σέρτζ, σε παρακαλώ. Ήρθε η ώρα να μας αποδείξει ότι κάτι αξίζει τέλος πάντων σε όλο αυτό. Δεν ήθελα, όχι δεν ήθελα, δεν ήθελα Ντίκ. Αυτό μας, δεν θα το σκοτώσει καν αυτό. Όχι δεν ήθελα, όχι.
Έμεινε με ένα. Έμεινε με ένα έτσι. Σερτ, παίρνω πίσω ό,τι και αν είπα για σένα. Σερτ, σε ευχαριστώ. Σερτ, σε ευχαριστώ. Παίρνω πίσω ό,τι και αν είπα για σένα. Αχ, απαπα. Έμεινε με ένα έτσι. Ο Σερτ, πώς η defense έχει αυτό το πράγμα. Όπα. Χαμηλό, αλλά έμεινε με ένα HP. Αυτό ξέρετε, για μένα είναι καλό σημάδι, έτσι. Το βλέπω αυτό και λέω, ο, turbo τώρα. Για το Porygon του θα πάω στον Τζοναθάνιλ Τζακόμπο. Και έκανε trade στο Static, το οποίο είναι λίγο κακό. Γιατί θέλω, έχω σκοπό να πάω για break break απέναντί του. Γιατί να πάει για Thunderbolt, άμα είχα Volt Absorb θα σου έλεγα εγώ τώρα ότι θα πηγαίνες. Αλλά έλα που δεν έχω. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Όπως έχετε καταλάβει, είμαστε 5 versus 4 τώρα και δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Try attack, αυτό πόσο να κάνει. Εντάξει, πάλι καλά δεν κάνει πολύ damage. Πρέπει να παίξουμε λίγο και με τα healing items τώρα. Γιατί είναι άσχημα τα πράγματα, άσχημη η κατάσταση. Break break, ελπίζω να είναι το hit KO. Είναι το hit KO. Και try attack. Παναγιά μου, τώρα υπάρχει θέμα. Γιατί, γιατί έφυγε το light screen πρώτα απ' όλα. Ευτυχώς, ευτυχώς είναι paralyzed. Οπότε πάμε για άλλο ένα light screen. Συνεχίζει να είναι paralyzed. Εγώ θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, θα χυλάρω λιγάκι το surge. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτή μου κίνηση, αλλά πιστέψτε με. Είναι στρατηγική και σε αυτό το σημείο που είμαι έχουν πεθάνει ο Floyd και ο Mr. Nathan, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να τα χρησιμοποιώ όλα αυτά. Πρέπει να εκμεταλλεύομαι τους γύρους για να χρησιμοποιώ στρατηγική και να χυλάρω. Και τώρα Static, αυτό δεν ήθελα, αυτό δεν ήθελα, αυτό δεν ήθελα. Και τώρα πρέπει να χυλάρω και εγώ μαζί με αυτόν, έτσι. Οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Α, δεν χυλάρει αυτός. Δεν χυλάρει η Σύνθια. Τι να πω, καλό γι' αυτό, I guess. Break break, όχι, 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 static. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, έπρεπε να πάω για Thunderbolt. Garchomp, Παναγιά μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου τον Garchomp. Τώρα εδώ μπορώ να το ρισκάρω πάλι με το Surge, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει. Μπορώ απλά να πάω στο hashtag task και να πάω για το Ice Beam. Το light screen έφυγε αυτού. Swords Dance. Είναι 66 level, δεν το πρόσεξε αυτό, Παναγιά μου. Παναγιά μου, σκότωσε το με ένα hit. Γίνεται. Hashtag task. Γίνεται να το σκοτώσει με ένα hit. Κοιτάξτε πόσο αργά φεύγουν τα HP. Βασικά αυτό είναι από το lag. Δεν είναι επειδή έχει πολλά HP, είναι από το lag αυτό. Ευτυχώς τον σκοτώνουμε με ένα hit. Τον Garchomp. Και δεν προλαβαίνει να μας διαλύσει με τα Swords Dance του. Togekiss. Togekiss, θα μείνω στο Togekiss. Θα πάμε για ένα Toxic, γιατί αυτό το πράγμα έχει αρκετά καλή άμυνα. Το Aura Sphere δεν μας κάνει πάρα πολύ damage, ευτυχώς. Οπότε τώρα εμείς συνεχίζουμε με τα Ice Beam. Το Aura Sphere δεν μας κάνει. Παίρνουμε κάποια Aura Sphere. Μπορούμε να πάρουμε δύο Aura Sphere και η προφορά μου με τρελαίνει. Οπότε νιώθω καλά. Ίσως να το έχουμε με αυτή τη μάχη. Ίσως να το έχουμε με αυτή τη μάχη, ναι. Παρόλο που στο Buffalant του σκότωσε δύο Pokémon, το πιστεύω ότι το έχουμε αυτή τη μάχη. Ναι. Θα μπορούσα τώρα να κάνω αυτό. Να τον κάνω Anchor στο Aura Sphere. Έτσι ώστε μετά εγώ να μην κάνω αυτό. Να μην χρειαστεί. Πέθανε και ο hashtag task να πάρει. Οπότε Παλαμίδα, τώρα εσύ ξέρεις, είσαι απλά άρχοντας. Οπότε επειδή μπορείς να πας για κάμποσα Thunderbolt, για δύο βασικά, και να σκοτώσεις τουλάχιστον να έχει ακόμα το Anchor. Έτσι. Έφυγε το Anchor, αλλά νομίζω αυτό το σκοτώσει, έτσι. Έτσι, όχι, όχι, όχι. Flamethrower, εντάξει, πόσο κάνει. Παναγιά μου. Παναγιά μου, αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, Galate. Πόσα Pokémon έχουν μείνει σε αυτό το πράγμα. Τώρα ξέρετε τι. Για να έχω οποιαδήποτε ελπίδα, πιστεύω πρέπει να μείνω στον Galade. Στο Παλαμίδα, αυτό εννοώ. Και ίσως να χρειαστεί να ρισκάρω.
Γιατί τώρα τι κινήσει, αυτός λογικά θα έχει μια psychic type κίνηση. Και άμα δεν έχει όμως, ποιο είναι το θέμα. Άμα δεν έχει, μπορεί να έχει Λάουρκεν, αλλά βασικά θα έχει Shadowball αυτός, έτσι. Οπότε πρέπει να ρισκάρω λίγο με το Hypnosis. Σε παρακαλώ, Leaf Blade, γιατί είναι πιο γρήγορος από τον Παλαμίδα. Και θα μπορούσε να χιλάρω τώρα. Γιατί λάθος παίξουμε από τη μεριά μου. Ένα από τα λίγα, εντάξει, δεν θέλω να είμαι έτσι. Θέλω να είμαι μετριόφρον και αντικειμενικός. Έκανα πολλά σωστά παίξηματα. Αυτό είναι ένα από τα λίγα, πιστεύω, λάθος παίξηματα. Τώρα αν θα μου στοιχήσει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ακόμα τουλάχιστον. Αυτό που μπορώ να ξέρω είναι ότι κάνουμε ένα full restore. Επιτέλους ένας καλός άνθρωπος που να κάνει μία σε αυτή την παλιοκίνηση. Thunder Wave. Squirt Dance. Παναγιά μου. Αυτό, Παναγιά μου. Αυτό, η μόνη μου αντίδραση αυτή. Παναγιά μου. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι τι μπορούμε να πάμε για αυτό το πράγμα, το Gallade. Το Thunderbolt δεν θα κάνει πολύ damage, κατά ψέματα, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορώ να πάω, ίσως. Όχι, το Nathaniel, όχι. Serge, αν μπορέσεις, λέω, αν μπορέσεις και σκοτώσεις μόνος σου τον Gallade, αν μπορέσεις, αν κατορθώσεις και το κάνεις αυτό, θα είμαι τόσο μα τόσο περήφανος για σένα. Αν πάλι όχι, δεν πειράζει, γιατί θα είσαι... Έμεινες με ένα HP αυτό, το θυμάμαι πάντα, ρε φίλε. Γιατί είσαι ακόμα πιο γρήγορος, πες μου λίγο γιατί. Γιατί, Σέρτζ, όχι. Καλά, δεν υπάρχει σωτηρία πλέον, εκτός κι αν μείνεις πάλι με ένα HP, που δεν γινόταν να μείνεις πάλι με ένα HP, γιατί αυτό το πράγμα είναι σε plus 2. Πού το βρίσκει το speed όμως, δεν μπορώ να καταλάβω, παρόλο που είναι paralyzed. Δεν έχει πολύ speed τον Gallade, δεν ξέρω γιατί είναι πιο γρήγορο από το flow gel, δεν ξέρω γιατί. Και αυτή είναι, έχω φτύσει 100.000 φορές. Αυτό ήταν. Ψοφίσαμε. Είναι η σειρά αυτή η οποία... Είναι η τρίτη σειρά που χάνω, μετά την Pokémon Sienna, που την έχασα αρκετά νωρίς. Μετά την Pokémon Fire and Omega, που την έχασα στον 8ο Gym Leader. Νίκησα την Pokémon Sienna. Τι λέω? Την Pokémon Emerald Randomizer νίκησα. Ναι. Και είμαστε εδώ στην Pokémon. Δεν θυμάμαι, τα είπα καλά. Δεν μπερδεύομαι λίγο. Έχασα Sienna, έχασα Fire and Omega, νίκησα Emerald. Είμαστε Pokémon Flora Sky. Χάσαμε στον Champion, στη Cynthia, στον Gallade. Ρε, άμα είχα χιλάρα λίγο τον Παλαμίδα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω, θα μπορούσα. Πραγματικά, άμα είχα χιλάρι. Άμα είχα χιλάρι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί είχε Swords Dance, Dynamic Punch, Leaf Blade και άλλη κίνηση, λογικά. Δεν θα μπορούσε να με βαρέσει, δεν θα μπορούσε να με κάνει πολύ damage, τέλος πάντων. Για πήγε κι αυτή. Οπότε, λάθος παίξαμε από τη μεριά μου, αλλά δεν είναι αυτό που μου στήσε, εντάξει. Είναι δυνατός αντίπαλος η συνήθεια. Άμα το έκανα αυτό το σωστό παίξιμο, θα ήμουν κερδισμένος, σαφέστατα. Αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονα από τον εαυτό μου. Έκανα καλές κινήσεις εκεί μέσα, στο Elite Four. Ένα λάθος παίξιμο ήταν, μπορεί να μου στήχησε, μπορεί και όχι. Πάντως, ωραίο ήταν αυτό όλο όσο κράτησε. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Παίξτε το, σας το συνιστώ. Παίξτε το παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Βασικά, το βλέπετε και από εδώ ότι είναι πολύ καλό παιχνίδι. Να έχουμε και το κρέας το υγρό. Το βρεγμένο βασικά. Checkmate. Ίσως άμα σε βάζαμε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν το νομίζω. Γιατί κάτω το Gallade σένα θα σε έκανε overkill με ένα dynamic punch. Δεν το συζητάω αυτό. Τέλος πάντων, ποιος πέθανε πρώτος? Ο Floyd. Άρε Floyd. Θα σε θυμόμαστε, Floyd. Σε ευχαριστούμε για όλα. Mr. Nathan και σένα. Τώρα από εδώ και πέρα ποιος πέθανε μετά. Δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς. Hashtag TAS, εσύ ήσουν ο αρχηγός μας εκεί μέσα λιγάκι, λίγο πολύ. Serge, εσύ, σε ευχαριστούμε που έμεινες με ένα HP, αυτό το θυμάμαι πραγματικά. Παλαμίδε, εσύ έμεινες με 5. Ίσως άμα είχα χιλάρι θα μπορούσα να είχα νικήσει τη μάχη. Αλλά ήθελα να ρισκάρω, ίσως το σκέφτηκα πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε. Θεώρησα θα έχει σάκι τα επικίνηση και άμα χιλάρω θα με σκοτώσει αυτός έτσι κι αλλιώς, οπότε
Εντάξει, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Και μου είχατε πει και να μην κοιτάω τις σκηνές για να έχει ενδιαφέρον, οπότε πιστεύω εντάξει, είχε ενδιαφέρον, σαφέστατα. Και το τελευταίο Pokémon, το οποίο δεν μπορώ να το βγάλω κατευθείαν, γιατί θα είμαι με 0 Pokémon εκεί πέρα. Θα βάλω το Harlot, τον χρησιμοποίησα λίγο το Harlot. Πλάκα πλάκα μου τον είχα, τι δεν μπορούσε να μου κάνει τον Gallade. Τίποτα απολύτως. Τζόναθαν Τζακόμπο, και εσύ πολύ καλό Pokémon ήσουνα. Κοιτάξτε που έχουμε πόσα αυτά, αυτά είναι 26. 26 νεκρά Pokémon. Αναλογιστείτε λιγάκι τον αριθμό. 6, 12, 18, 24, 26. Όντως είναι 26. Πυθικού ίσου μου φέρνω. Λόγκαν ο Πατράτ. Νίκ Ντουλάπ ο Έκανς. Μπέντα Λέμπους Ρούμις. Σουμπαλαχάμπαλας ο Ζούμπαδ. Ντάμπστεπ ο Άρον. Τάφι Κρόκοροκ. Γκάλσουπ ο Βέλιπερ. JJ ο Ζεμπστράικα. Ηλίας ο Γκράβλερ. Ξέχασα τον Ηλία πριν. Πώς το κατάφερα. Ζαχαρίας ο Λαϊνούν. Κράμπερι, το θρυλικό μας, το σάιν θρυλικό μας, ο Σέιμιν. Πιτσίνι, ο Κίνγκτερα. Τεντέν, ο Τέντεκρουλ. Τσάνγκε, ο Σουάμπερτ. Λάρι, ο Σεβάιπερ. Τέχαν, Ζέφα, Μέντιτσαμ. Θάνος, ο Λούξρεϊ. Τζάνιτορ, ο Στάρλαν. Πλαντ Φέις, ο Γκλουμ. Φλόιτ, ο Στήλιξ. Μίστερ Νέιθαν, ο Έσπιον. Τάς, ο Γουόλρεϊν. Σέρτζ, ο Φλόζιλ. Παλαμίδα, Γέγκαρ. Τζοναθάνιελ Τζακόμπο. Βελέκτιβαϊρ. Τσέχμιντ, ο Πόνιαρτ. Ντέβιντ Μπολ, Ελέκτροουτ. Λέανδρου Σέλντερ. Βαρέιαν ο Μάγνητον, Γκόξερ, Τζόξερ, ο Τσίντσου, Πλαστελάιν, Μπαλτόι, Ρούφους ο Σέντρετ, Μπούια! Αυτό τον πήγα στην Κανκρέν και μετά το μετάνιωσα. Ψάικο γκρουπικό καν κρέιζι καρβάνχα. Ο Μιμίκος ο Γολρέιν, Σπένσερ ο Φίνιον, Μπάμι Γιάνγκ, Μάτσκαρ, Πιελί Κόρνερ ο Γούπερ, Κίνγκ ο Μπάσκουλιν, Wet Meat το Μάριλ. Τα Pokémon που ποτέ δεν τα χρησιμοποίησα, αλλά ήταν πάντα εδώ. Περιμέναν υπομονετικά στο PC για να έρθουν να τα μαζέψω κάποτε, ίσως. Αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό. Κρίμα. Και είμαστε εδώ με μια πεταλούδο. Με τον πεταλούδο μας. Ο οποίος... Αχ, άμα συνεχίσει με σένα θα βρίσκαμε προκοπή άραγε. Δεν το νομίζω. Πάντως. Εδώ ήρθε το τέλος της σειράς. Μια πολύ ωραία σειρά, γεμάτη συναισθήματα, γεμάτη δάκρυα, γεμάτη ανατροπές, γεμάτη πολλά Pokémon, γεμάτη θανάτους, γεμάτη trainers, γεμάτη βαρετούς λόγους δικούς μου πρώτα απ' όλα. Εντάξει, δεν θέλω να λέω πολλά. Άμα θέλετε μπορώ να φτιάξω ένα ολόκληρο βίντεο που να μιλάω για τη σειρά αυτή. Αν και δεν θα έχω να τη θυμάμαι τόσο όσο άλλες, για παράδειγμα τη Fire Emblem, γιατί ίσως να έφυγε πιο γρήγορα αυτή. Ενώ την έκανε υπήρχαν άλλα πράγματα που σκεφτόμουν στο κεφάλι μου, γενικά. Συνέβησαν πράγματα τέλος πάντων στη ζωή μου, τα οποία ίσως να κάνω ένα βίντεο να τα πω, αλλά θα με σφάξουν. Αυτό. Θα σας δω σε την επόμενη σειρά, η οποία σας λέω τώρα ποια είναι. Είναι η Pokémon Dark Rising! Ωχ, Παναγία μου, θα πεθάνω από το πρώτο επεισόδιο. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι είναι τρομερά δύσκολη και μου έχει πει ότι θα πεθάνω λογικά από το πρώτο επεισόδιο. Και τον πιστεύω, γιατί την έχει παίξει. Και με Rare Candy την έβγαλε κι αυτός. Αυτός δεν έκανε Nuzlocke βέβαια, φανταστείτε. Δυσκολεύτηκε, ενώ δεν ήταν Nuzlocke, φανταστείτε. Να παίζει και Nuzlocke τι θα γινόταν. Αχ, Παναγιά μου. Οπότε, σας δω εκεί. Σας ευχαριστώ όλους που είδατε αυτή την εκπληκτική σειρά. Και θα τα πούμε στην επόμενη σειρά. Μέχρι τότε, like, comment, subscribe, υποστηρίξεις, κοινοποιήσεις. Γράψτε ένα σχόλιο, τις εντυπώσεις από όλη αυτή τη σειρά. Γράψτε, ναι, μη φοβηθείτε να γράψετε. Δεν δαγκώνω. Αντίο. Θα τα πούμε τότε, στην επόμενη σειρά. Και μην ξεχνάτε, ψυχή, για να μην είστε ζόμπι. Θα το καθιερώσω αυτό, δεν ξέρω.